Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα ακόμα συγκριτικό, αφού έχουμε ταυτόχρονα διαθέσιμα στα χέρια μας το νέο Watch GT2 Pro της Huawei και το Galaxy Watch 3 της Samsung, δύο κορυφαία smartwatches που το καθένα προσφέρει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ένα smartwatch σε γενικές γραμμές κρίνεται πάντα με λίγο διαφορετικά κριτήρια σε συγκρισμένα smartphone, αφού εδώ έχει σημασία και ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής που έχει επιλέξει κάθε εταιρεία και οι δυνατότητες φυσικά που προσφέρουν, αλλά και η μπαταρία τους, αφού ένα ρολόι που το έχουμε στο χέρι μας ιδανικά δεν θα έπρεπε να το βγάζουμε συχνά για να το φορτίσουμε. Το Galaxy Watch 3 έρχεται επίσημα στην ελληνική αγορά στα 459 ευρώ. Το Watch GT2 Pro από τη Huawei είναι περίπου 100 ευρώ φθηνότερο και στο συγκεκριμένο βίντεο, εκτός των άλλων, θα δούμε αν με κάποιο τρόπο το smartwatch της Samsung δικαιολογεί τα επιπλέον χρήματα που κοστίζει. Σε ένα premium smartwatch, τα υλικά κατασκευής και ο σχεδιασμός έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση που αφήνει όταν το φοράμε στο χέρι μας. Να ξεκινήσουμε εδώ από το ακριβότερο από τα δύο smartwatch που είναι, όπως είπαμε, το Galaxy Watch 3. Η Samsung έχει επιλέξει το ανοξείδωτο ατσάλι σαν υλικό κατασκευής για την κάσα του συγκεκριμένου ρολογιού, ένα σαφώς ποιοτικό και ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ενώ για την προστασία της οθόνης του χρησιμοποιεί το Gorilla Glass DX, όπως είναι η ονομασία, που είναι μια έκδοση του Gorilla Glass σαν υλικό, το οποίο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για οθόνες σε ρολόγια. Τώρα, το GT2 Pro από την πλευρά του, παρά το ότι είναι 100 ευρώ οικονομικότερο σε σύγκριση με το Watch 3, χρησιμοποιεί τιτάνιο στην κατασκευή του, ένα σαφώς πιο premium υλικό και με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, το οποίο έχει και το πλεονέκτημα του χαμηλότερου βάρους, κάτι το οποίο είναι άμεσα ορατό αν φορέσει κάποιος ένα από τα δύο ρολόγια στο χέρι του. Σε ό,τι αφορά την οθόνη τώρα, δεν χρησιμοποιεί κάποια έκδοση του Gorilla Glass ή Huawei, και αυτό γιατί το κρύσταλλο είναι από ζαφύρι, ένα σαφώς πιο ανθεκτικό υλικό και σε γρατζουνιές και σε χτυπήματα από οποιαδήποτε έκδοση του Gorilla Glass χρησιμοποιεί κάποια άλλη εταιρεία σε δικό της ρολόι. Ενώ σαν κερασάκι, το πίσω μέρος του GT2 Pro είναι κατασκευασμένο από κεραμικό και για να επιτρέπεται η ασύρματη φόρτιση που υποστηρίζει το νεότερο ρολόι της Huawei, αλλά και για να έχει μια σαφώς καλύτερη αίσθηση στο κομμάτι που ακουμπάει στο χέρι μας. Να δούμε λίγο τώρα αναλυτικότερα την οθόνη σε κάθε ένα από τα δύο ρολόγια, που είναι αυτή άλλωστε που μας επιτρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Η διαγώνιωση αυτή του GT2 Pro είναι στις 1,39 ίντσες και τυπικά αυτή του Galaxy Watch 3 είναι 0,01 ίντσες μεγαλύτερη, δηλαδή 1,4 ίντσες. Αυτό που έχει όμως μεγάλη διαφορά μεταξύ τους είναι η λεπτομέρεια στην απεικόνηση. Η οθόνη του GT2 Pro έρχεται με ονομαστική ανάλυση 454x454 πίξελς, που μεταφράζεται σε μια πυκνότητα στα 462 πίξελ ανά ίντσα, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα λεπτομερή και ιδιαίτερα ευχάριστη στο περιεχόμενο που προβάλλει. Το Galaxy Watch 3 τώρα από την πλευρά του, η οθόνη έχει αισθητά χαμηλότερη ανάλυση στα 360x360 pixels, κάτι που μεταφράζεται αντίστοιχα σε μια σημαντικά χαμηλότερη πυκνότητα στα 364 pixel ανά ίντσα, μια αισθητή διαφορά η οποία είναι ακόμα περισσότερο την αντιλαμβάνεται κανείς όταν κοιτάει από μικρή απόσταση το ρολόι, και ξεχωρίζει ότι η δικιά του οθόνη δεν έχει τόσο καλή λεπτομέρεια απεικόνησης όσο αυτή του GT2 Pro. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την μπαταρία, υπάρχει εξ αρχής μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο ρολόγια. Αυτή του GT2 Pro έχει χωρητικότητα 455 mAh, είναι μια αρκετά μεγάλη μπαταρία για τα δεδομένα πάντα ενός smartwatch, ενώ για το Watch 3 η Samsung επέλεξε να μειώσει σημαντικά τη χωρητικότητα στα 340 mAh, μια διαφορά περίπου 25% σε σύγκριση με την μπαταρία του GT2 Pro, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε αντίστοιχα πολύ χαμηλότερους χρόνους λειτουργίας. Εδώ η διαφορά στο χρόνο αυτό οφείλεται, εκτός όλων των άλλων, και στη διαφορετική άποψη που έχει κάθε εταιρεία για το τι λειτουργικό σύστημα θέλει να τρέχει το ρολόι της. Το Watch 3 προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες μέχρι ένα σημείο στο ότι μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει εφαρμογές σε αυτό, μπορεί να βλέπει τις ειδοποιήσεις με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια και μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις ειδοποιήσεις. Το πιο απαιτητικό λειτουργικό σύστημα όμως που έχει το ρολόι της Samsung είναι αυτό που οφείλεται και για τη διάρκεια της μπαταρίας, που υπό κανονικές συνθήκες χρήσης ιδανικά μπορεί να φτάσει έως και τις 2 ημέρες. Το GT2 Pro από την πλευρά του, με την επιλογή που έχει κάνει Huawei για ένα πολύ πιο απλό σε απαιτήσεις λειτουργικό σύστημα, βοηθάει τη συγκεκριμένη μπαταρία, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερη, να προσφέρει πολύ καλύτερους χρόνους αναμονής και λειτουργίας, οι οποίοι σύμφωνα με την εταιρεία είναι έως 14 ημέρες, στην πραγματικότητα μπορούν να ξεπεράσουν με άνεση τις 10 ημέρες αν το χρησιμοποιεί κανείς καθημερινά για ειδοποιήσεις και όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες που έχει.
Το GT2 Pro έχει μόνιμο συνεργεί τη μέτρηση των καρδιακών παλμών σε 24ωρη βάση και η ενεργεία, η δυνατότητα αυτή όταν είναι ενεργή δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της μπαταρίας του. Οι περίπου 10 μέρες λειτουργίας έρχονται με μόνιμο συνεργεί τη συγκεκριμένη μέτρηση. Στο Galaxy Watch 3 από την πλευρά του υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Είναι τρεις διαφορετικοί γιατί ο καθένας έχει διαφορετική επίπτωση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του που έτσι κι αλλιώς δεν είναι το ίδιο καλή. Μπορούμε να μετράμε χειροκίνητα όποτε θέλουμε εμείς το ρυθμό της καρδιάς μας, μπορούμε να επιλέξουμε να το κάνει μόνο του σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθεί και αυτό σε μόνιμη βάση τους παλμούς μας, μια δυνατότητα την οποία αν την ενεργοποιήσουμε μειώνεται ακόμα περισσότερο ο χρόνος λειτουργίας του ίδιου του ρολογιού, με αποτέλεσμα σε αυτό το τομέα και πάλι το GT2 Pro να προσφέρει την ίδια δυνατότητα με καλύτερο συνολικά αποτέλεσμα, ενώ σε ό,τι αφορά και τη μέτρηση και την παρακολούθηση και καταγραφή της άθλησής μας, και τα δύο ρολόγια έχουν ενσωματωμένο GPS για να μπορούν να καταγράφουν με ακρίβεια τη διαδρομή μας όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους. Μπορούν να καταγράψουν ένα μεγάλο εύρος από διαφορετικά είδη άθλησης. Συνολικά λοιπόν βλέπουμε ότι τα δύο ρολόγια έχουν, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, 100 ευρώ διαφορά μεταξύ τους. Το Galaxy Watch 3 είναι το ακριβότερο από τα δύο και τα 459 ευρώ που κοστίζει δεν καταφέρνει απόλυτα να τα δικαιολογήσει με τα υλικά κατασκευής του σε σύγκριση με αυτά του GT2 Pro. Με την απόδοση της μπαταρίας του σίγουρα δεν καταφέρνει να τα δικαιολογήσει. Και εδώ υπάρχει μια διαφορά, είπαμε το λειτουργικό σύστημα που τρέχει το ρολόι της Samsung προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ειδικά σε ό,τι αφορά το να μπορούμε να απαντήσουμε σε ειδοποιήσεις αλλά και να εγκαταστήσουμε κάποιες επιπλέον εφαρμογές χωρίς θυσιάζοντας μάλλον όμως σε μεγάλο βαθμό την απόδοση της μπαταρίας του. Αυτά από εμάς στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!